το αργανιό σου. Με τρελαίνει πω, σαν περνώ απ' το στενό σου του διαόλου θηλυκό. Κι όλη μέρα τακ 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 τουκ 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 το πέταλο σου κάνει και το πάνι σου κι η απαντή σου σε πειρασμό με βάνει. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, το αρχείο πολιτισμού σήμερα σας πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πίσω, αλλά και έως τα πρόσφατα χρόνια. Το αρχείο πολιτισμού σας πηγαίνει στο κατεξοχήν εργαλείο της οικιακής οικονομίας, τον αργαλιό. Ο αργαλιός είναι η σημαντικότερη μηχανή του σπιτιού, ήταν τουλάχιστον. Η σημαντικότερη μηχανή, εργαλείο δηλαδή, αυτό σημαίνει η λέξη, της οικιακής οικονομίας. Και έτσι με αυτόν μπορούσε κάθε σπίτι να είναι ανεξάρτητο, αυτόνομο και να ελέγχει τη μόδα του, το τι φοράει, το πού και πότε θα ντυθεί, πότε θα το φτιάξει, τα πρικιά και οτιδήποτε άλλο ήθελε. Αργαλιός λοιπόν σημαίνει απλώς εργαλείο. Και όντως είναι το κατεξοχήν εργαλείο της ταλασσιουργίας, ο αρχαίος υφαντικός ιστός, στημένος στο ιστουργείον, δηλαδή στο δωμάτιο εργαστήριο, εξού και ιστοτέλεια, η τέλεια υφάντρα ή αργαστήρι. Και όταν αραχνάν ιστοί πέλλονται, φιλοτεχνούνται τα αραχνοήφαντα υφάσματα. Η τέχνη της ιστουργίας, από γυναίκα που ιστουργεί, που εργάζεται δηλαδή στον ιστό, η φαίνη, φτιάχνει τα ιστουργήματα, δηλαδή τα αριστουργήματα. Αλλά το αρχαίο ελληνικό του ομηρικό όνομα δεν χάθηκε. Ακόμη στον πόντο το λένε ιστάριον ή ιστάριν. Τον αργαλιό τον είπαν και εργαλείον και εργαλιό. Το αργαλιό, ουδέτερο, το λένε σε Έμο, Ήπειρο, Θράκη, Κάρπαθο, Κάριστο, Κεφαλινία, Κρήτη, Λακωνία, Μεσσηνία και Συνασό Καπαδοκίας. Και αργαλιό, στην Πόβα, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Καλαβρία μας. Σε Λακωνία, Χίο και στενή Μαχοθράκης το λένε στόβαθο, γιατί ήταν στο βάθος του δωματίου. Και στα Αρμενιά, στα Κουρούνια της Χίου, τον λένε αργαστήρι, στην Κρήτη τελάρο και ανιφανταριό και τέλεριν στην Κύπρο. Στη Χιμάρα της Βορείου Ηπείρου ο αργαλιός λέγεται αντιάς. Τέλος, αλαχού καλείται κράβατος. Ο πρόλογος φυσικά ήταν απλώς για να μπούμε στην λέξη και στην φιλοσοφία, διότι αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Και έχουμε σήμερα την χαρά να έχουμε κοντά μας την πρόεδρο από τις Ηλακάτιες, τη Μαρία της Γουρού, που μας έχει γεμίσει αυτό το μικρό μας τραπεζάκι με τα καλούδια του ελληνικού σπιτιού. Γεια σου Μαρία. Γεια χαρά Γιώργο μας. Και σε όλους τους τηλεθεατές, έρχομαι φέρνοντας εδώ τον αργαλιό. Χρώματα, υφάσματα, υλικά, φύση. Πάρα πολλά υλικά. Και φυσικά τις ρόκες μας ή οι λακάτες. Αυτό θα μου το πεις. Καταρχήν, ο σύλλογος, το οποίο προερεύεις, λέγεται Ηλακάτιε, δηλαδή οι γυναίκες που χειρίζονται την Ηλακάτη. Ακριβώς. Πόσο παλιά είναι αυτή η λέξη? Αυτή η λέξη μας έρχεται περίπου από το 2000 π.Χ. από τις πινακίδες της Κνωσού σε γραμμική βήτα. Άρα 4.000 χρόνια και από σήμερα. Ακριβώς. Και, υπάρχει αυτή η λέξη, η Ηλακάτε. Ναι. Μάλιστα, ήταν η Ηλακάτιε και η Αμφίπολη μέσα στο παλάτι του Μίνωα. Αυτές οι δύο ιέριες χειρίζονται τα νήματα του παλατιού και όλης της Κρήτης. Γιατί πηγαίνανε εκεί όλες οι υφάντριες για να προμηθευτούν τα νήματά τους από εκεί.
να προμηθευτούν, να δώσει την γραμμή, την κατευθυντήρια γραμμή. Ακριβώς. Ο βασιλιάς, ο άρχοντας, ο Μήνος, δεν μπορούσε κανείς να φοράει σύμβολα τα οποία δεν συνάδουν με την χώρα, με την φύση, με τα χρώματα. Ακριβώς. Της εποχής που έχει η φύση, που δίνει. Έτσι. Η φύση. Δεν μπορούσε να είσαι κάτι παράτερο, να είσαι κάτι έξω από τη φύση. Παραφύση δεν μπορούσες να είσαι. Δεν έπρεπε να είσαι κατά φύση. Έπρεπε να είσαι κατά φύση. Το αντίθετο δηλαδή από ότι είμαστε σήμερα. Και για πες μου, τόσες χιλιάδες χρόνια. Καταρχήν, εγώ έχω μια άποψη, όχι μια άποψη, εγώ έχω μια άποψη, έχω ευρήματα από βάρη, από υφαντικά βάρη αργαλιών, 7.000 χρόνων και 6.000 ναι. χρόνων. Μάλιστα, μερικά από αυτά, στην αρχαία Θράκη μας, στην έκταση της αρχαίας Θράκης μας, κομμάτι της οποίας δεν ανήκει πλέον στην σημερινή ελληνική επικράτεια, έχουν και γραφή επάνω. Ναι. Πολύ πρωτότυπη γραφή εκείνων των χρόνων. Ναι. Που σημαίνει ότι εκτός από ένα αντικείμενο χρηστικό, ο αργαλιός, για να φτιάξω τα ρούχα μου, τα ταγάρια μου, τις τσάντες μου, ήταν και προσωπικό. Δηλαδή υπήρχαν μηνύματα επάνω. Ακριβώς, σύμβολα. Σύμβολα. Ναι. Υπήρχαν ονόματα επάνω. Ναι. Αυτό ανήκε στην τάδε. Ακριβώς. Στην ή στην οικογένεια. Ακριβώς. Ήτανε το κάθε πανίον, ήτανε μία γλώσσα που μπορούσες να τη διαβάσεις. Να δεις απάνω τα μηνύματα και να ξέρεις και ποιος το έφτιαξε και τι χαρακτήρα είχε και αν ήταν καλή υφάντρια ή καλός υφαντής και από πού προέρχεται. Από ποιο τόπο. Για να το πούμε, να το καταλάβει ένα νέο παιδί που μας ακούει, πώς σήμερα γυρίζει από πίσω και λέει Made in. Ακριβώς. Τάδε χώρα ή τάδε περιοχή. Ακριβώς. Ή την υπογραφή του Μόδιστρου. Τότε όλα αυτά δεν υπήρχαν κατά αυτήν την έννοια, υπήρχαν με σχέδια. Και με υλικά. Με σύμβολα και με υλικά. Ναι. Άλλο το μετάξι, άλλο το βαμβάκι. Άλλο το μετάξι, άλλο το βαμβάκι. Άλλο το λινάρι. Το λινάρι. Και άλλο το μαλλί. Τώρα μου λες για το λινάρι και εμένα μου ήρθε η παροιμία, έχω τραβήξει, λέει, του λιναριού τα πάθη. θα μας το δείξεις τι τραβάει το καημένο το λινάρι. Το λινάρι πραγματικά, εδώ έχω φέρει, αυτό είναι γιούτα βέβαια, αυτό είναι λινάρι επεξεργασμένο. Δεν έχω φέρει ίνες λιναριού, γιατί θα πρέπει με δυσκολία να βρεις στην Ελλάδα. Δεν καλλιεργείται πλέον το λινάρι, παρά μόνο σε πολύ μικρές έτσι, ιδιωτικές. Ούτε λινάρι δεν καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε. Όχι. Πια δηλαδή. Όχι. Το παίρνουμε και αυτό απ' έξω. Έτσι. Μόνο βαμβάκι καλλιεργούμε και αυτό πολύ ολίγο. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι λινάρι. Λινό, ναι, ναι. Η επεξεργασία του είναι δύσκολη γιατί χρειάζεται μέρες να κοπανιστεί, δηλαδή να κοπούνε. Να τραβήξει τα πάθη του το λινάρι. Ακριβώς, πολλά πάθη, γιατί όταν θα κοπεί χλωρό, γιατί έτσι το μαζεύουνε, έτσι όλα αυτά τα φύλλα, τα λονχοειδή, θα πρέπει μετά να κοπανιστεί, να ξεραθεί μάλλον πρώτα, να κοπανιστεί με νερό, να αρχίσει να βγαίνει η ίνα και τότε, αφού θα λαναριστεί, που έχει κάτι άλλα λανάρια με μεγάλες πρόκες, τότε μετά θα αρχίσει το γνέσιμο. Το λινάρι, φοράω λινό πουκάμισο σήμερα, είναι πολύ καλό για το καλοκαίρι και επίσης για τις ιερές τελετουργίες. Στην αρχαιότητα όλοι οι ιερείς ενεδύονται με λινές ενδυμασίες και στολές. Γιατί, όπως μας λέει ο Πλούταρχος, το λινάρι, εκτός είναι και δόδυμο, το τρώμε, έτσι, το ξέρουμε όλοι. Λέβαια. Το λιναρόσπορο. Και πολύ καλό για την υγεία. Ακριβώς. Είναι το πιο ελαφρύ υλικό για το σώμα και για την ψυχή του ανθρώπου. Επειδή ακριβώς είναι ελαφρύ. Ακριβώς. Είναι σαν να μην φοράς κάτι. Ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Έτσι, λοιπόν, οι άνθρωποι το καλοκαίρι φορούσαν λινάρι και το χειμώνα φορούσαν μαλλί. Και μάλιστα η φαντική κυρίως ξεκινάει με την έννοια του μαλλιού. Με το αέριο ξεκινάει, από εκεί ξεκινάει η φαντική μας. Mm-hmm. Από τα ζώα. Ναι, κουρεύανε τα ζώα, γιατί πρέπει να κουρευτούν τα ζώα γύρω στο Μάιο κυρίως. Γίνεται η κουρά, Κουρά ακριβώς. Που ήταν τελετουργία ολόκληρη. Ο κούρος που λέμε. Ο κούρος, η κουρά που σημαίνει
από το ρήμα κουρεύω, που σημαίνει φροντίζω. Ακριβώς. Όταν κουρεύομαι, φροντίζω την κόμη μου. Έτσι. Που σημαίνει φροντίζω τον εαυτό μου. Όπως εμείς κουρευόμαστε, έτσι πρέπει να κουρεύονται και τα ζώα. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά και αυτά επειδή έχουν τις ίδιες ανάγκες. Όμως, επειδή τίποτα δεν πέταγε ο αρχαίος άνθρωπος, ο παλιός άνθρωπος, η παλιά νοικοκυρά, το μαλλί αυτό ήταν πολύ χρήσιμη πρώτη ύλη για τα επόμενα που ακολουθούσαν. Ακριβώς. Και η κουρά των προβάτων ήταν τελετή και πανηγύρι ολόκληρο. Συμμετείχε όλο το χωριό. Ήταν ένα ανακουφιστικό, ήταν μια μέρα κρίσιμη που θα έδινε την πλούτη, θηλυκό, η πλούτη της επόμενης χρονιάς και κυρίως του χειμώνα. Ακριβώς. Το μαλλί που το παίρνουμε από το πρόβατο γύρω στο Μάιο και αναλόγως με τις περιοχές μπορεί να είναι τέλη Μαΐου ή και τέλη Απριλίου. Αν είναι βόρεια είναι πιο αργά. Είναι αρχές Ιουνίου. Αν είναι νότια Κρήτη ας πούμε το παίρνουμε και τέλη Απριλίου. Έτσι αναλόγως. Μια κεντρική εποχή, ένας κεντρικός μήνας είναι ο Μάιος. Γι' αυτό λέμε κυρίως το Μάιο. Περίμενε λίγο. Πήγαμε στο μαλλί. Δεν μου εξήγησες του λιναριού τα πάθη. Αυτά είναι, ότι το κοπανάμε το λιναρί. Τρώει πολύ ξύλο. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι περνάει τα πάθη. Το λιναρί το κοπανάμε. Το κοπανάμε για να μπορέσει να ανοίξει και να βγάλει τις ίνες του, να μας τις δώσει. Από οπότε εκεί λοιπόν προέρχεται η φάση, η παροιμιώδης φράση που έχουμε όλοι μας στα χείλη, πέρασα του λιναριού τα πάθη. Δηλαδή, οι παροιμιώδεις φράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, έτσι, προέρχονται από μια καθημερινότητα άλλης εποχής. Εμείς μπορεί να χάσαμε εκείνη την καθημερινότητα, μπορεί τάχα μου να ξεχάσαμε εκείνη την εποχή, όμως την φράση την έχουμε ακόμα στο στόμα μας, που σημαίνει ότι ακόμα εξακολουθεί και υπάρχει και είναι ισχυρά. Έτσι. Μαλλί λοιπόν, το έριον. Πάμε λοιπόν στο μαλλί, που το παίρνουμε όπως είπαμε γύρω στο Μάιο. Γιατί τα πρόβατα μετά το καλοκαίρι ζεσταίνονται με τόσο πολύ μαλλί. Και αρχίζει η κουρά, όπου εκεί στην κουρά παρίστανται οι φάντριες για να διαλέξουν το καλύτερο μαλλί από το πρόβατο, γιατί έχει ποιότητες το μαλλί. Το γνωρίζουμε εξάλλου όλοι, έτσι, όταν πάμε να αγοράσουμε. Τώρα βέβαια δεν κυκλοφορούν πολλές μάλινα πουλόβερ, αλλά τέλος πάντων. Όταν λοιπόν το κουρεύουμε έχει διάφορες ποιότητες. Η καλύτερη ποιότητα είναι από τη ράχη και από το λαιμό. Και μετά έρχονται δεύτερες ποιότητες. Πηγαίνουν οι ποιότητες και με βάση τη ράτσα του ζώου. Φυσικά. Υπάρχουν διάφορες ράτσες. Και αναλόγως με τη ράτσα βγάζουμε το μαλλί που θα είναι είτε πιο μαλακό, είτε πιο μακρό είναι η τρίχα του, για να φτιάξουμε όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Ωραία. Όλες αυτές τις ανάγκες που έχουμε, είτε να είναι κυλίμια, ναι, είτε να είναι πιο λεπτά χράμια κτλ. Και το πήραμε το μαλλί. Αρκεί, ναι, αυτό τελείως υπόθεση. Όχι. Εδώ τώρα αρχίζει επίσης μια διαδικασία που ενώ την είπαμε γρήγορα για το λινάρι που δεν είναι τόσο γρήγορη, γιατί χρειάζεται ολόκληρη ανάλυση ας πούμε. Εδώ λοιπόν θα σας κάνω την παρουσίαση και την ανάλυση του μαλλιού. Ωραία. Θα μας την κάνεις αμέσως μετά το διάλειμμα που ακολουθεί. Ωραία. Έγινε. Ναι. Ωραία. Να εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολύμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολύμανση.
Κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Αρχείων Πολιτισμού, αφιέρωμα σήμερα σε αυτά που ίσως νομίζουμε ότι τα έχουμε ξεχάσει, αλλά με λίγο ξύπνημα στο DNA μας, ξανάρχονται μπροστά μας η γιαγιά στο χωριό ή ίσως η γιαγιά μας. Κάποιες άλλες μεγάλες γυναίκες, μέχρι και τη δεκαετία, αρχές δεκαετίας του 70, τις βλέπαμε αυτές τις γυναίκες στις γειτονιές. Και εδώ τώρα η Μαρία Εσγουρού από τις Ηλακάτιες είναι εδώ για να μας πει, να μας θυμίσει λίγο λαδάκι να ρίξει σε αυτό το ρημάδι μας. Πολύ δεν πάει πίσω, Ήμασταν στο Μαλί. Ναι, αφού γίνει λοιπόν, είπαμε, η κουρά και είναι μπροστά, διαλέγουν το Μαλί οι φάντρες, μετά έρχεται μια άλλη διαδικασία που λέγεται ζεμάτισμα. Παίρνουμε λοιπόν το μαλλί και το ζεματάμε και αυτό το νερό που μένει λέγεται πίνος. Αυτό το νερό πολλές φορές το φυλάμε όσοι μπορούμε και όσοι θέλουμε και εκεί όταν είναι να κάνουμε φυτικές βαφές ρίχνουμε από αυτό το νερό γιατί στερεώνει το χρώμα. Και οι φυτικές βαφές τότε γίνονταν φυσικά. Παίρναμε δηλαδή υλικά της φύσης και βάφαμε φλίδα από το πεύκο την πίτη για να κάνουμε κόκκινα, βελανίδια για να κάνουμε τα πράσινα, τα φεοπράσινα κλπ. Δεν είχαμε χημικά χρώματα τα οποία χάνονται στο βάθος του χρόνου, γι' αυτό ακόμα και σήμερα όταν βρίσκουμε υφάσματα αρχαία διατηρούν ακόμα τα χρώματά τους. Ακριβώς. Και είναι και πολύ όμορφα χρώματα που αν και μπορεί να φεύγει λίγο από το χρώμα τους, γίνονται κάθε φορά ακόμα πιο ζωντανά. Αυτό είναι το περίεργο. Mm-hmm. Δεν ξεβάφουν δηλαδή όπως τα άλλα τα χημικά χρώματα. Αφού λοιπόν τα ζεματίσουμε και τα στεγνώσουμε, τα ξεπλύνουμε, παλιά τα ξεπλέναν στο ποτάμι και τα πλώνανε εκεί γύρω να στεγνώσουν. Αφού στεγνώσει λοιπόν το μαλλί, αρχίζουμε να το ξένουμε και να το καθαρίζουμε από διάφορα σκουπιδάκια που έχει πάρει το πρόβατο, έτσι, όταν πριν κουρευτεί. Όπως είναι εδώ τώρα, εγώ αφαιρώ μερικά σκουπιδάκια εδώ, διάφορα ξυλαράκια και αρχίζω να το ξένω. Το ξάσιμο είναι επίσης μια σπουδαία ιστορία. Σε αυτές τις διαδικασίες αναφέρεται και ο Πλάτωνας στον πολιτικό, γιατί ένας πολιτικός θα έπρεπε να είναι μέγας υφαντής για να μπορέσει να υφάνει τους σκληρούς πολίτες και τους μαλακούς πολίτες. Ναι, αλλά έχουμε μια διάκριση όμως εδώ πέρα, γιατί το υφαίνιν είναι για τις βασίλισσες, τις πριγκίπισσες και τις θεένες και το ξένιν για τις ομόες, δηλαδή για τα δουλικά, δηλαδή για το κατώτερο. Είναι πιο τιμητική η τέχνη του υφαίνιν και πιο ταπεινή, ας το πούμε έτσι, η τέχνη του ξένιν. Σωστά. Όπως είπες Γιώργο, η τέχνη του υφαίνιν ήταν για τις βασίλισσες. Και θεές. Και θεές. Και η Ήρυδα και η Αθηνά. Ακριβώς. Φυσικά. Οι θεές υφαίνουν το σύμπαν, οι βασίλισσες υφαίνουν πέπλους για τις θεές και οι θνητές υφαίνουν τα πρικιά τους. Υπάρχει αυτή η διαβάθμιση. Ακριβώς όπως και με την ψυχή. Ακριβώς. Υπάρχει διαβάθμιση. Έτσι σε όλα υπήρχε μια διαβάθμιση που έδειχνε τις ποιότητες. Ένας συμβολισμός. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί βάζαν την ποιότητα στη ζωή τους. Σήμερα βάζουμε την ποσότητα, όχι την ποιότητα. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά στην κοσμοθέαση. Έτσι. Ακριβώς. Ήταν η ποιότητα της ζωής και μάλιστα της ψυχής. Γιατί η τάση της ζωής ήταν να εξελιχθεί η ψυχή. Και οτιδήποτε έκανε ο άνθρωπος αναφερόταν στο θείον. Δεν αναφερόταν απλά σε μια στήρα ομορφιά. Σε ένα στήρο κάλος. Γι' αυτό λεγόταν και κάλος. Δεν λέγονταν ομορφιά, ωραία μορφή δηλαδή, αλλά κάλος. Καλός και αγαθός. Αγαθός στην ψυχή. Γιατί εκεί κατέληγε όλη αυτή η εργασία. Εργασία. Να πούμε ότι την τέχνη της υφαντικής την χάρισε στους ανθρώπους η Θεά Αθηνά. Ακριβώς. Όπως η Δήμητρα χάρισε την τέχνη της γεωργίας, της καλλιέργειας κλπ. Ο Ήφεσος την τέχνη της μεταλλουργίας. Αυτά είναι σπουδαία πράγματα, είναι δώρα Θεών. Και δεν πρέπει να τα πετάς φυσικά τα δώρα των Θεών, ούτε να τα ξεχνάς.
Και κάθε φορά που αποκοπτόμεθα ή απαρνούμεθα δώρα θεών, θα τραβήξουμε και του λιναριού τα πάθη. Γι' αυτό πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα δώρα που μας χάρισαν οι θεοί μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε αρμονικά με τη φύση. Ακριβώς, η αρμονία. Μεγάλη υπόθεση για την υφαντική αρμονία. Κοίτα αυτό πόση αρμονία έχει, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα. Ακριβώς. Το μικρό ταγαράκι. Κοίτα εδώ πέρα τι αρμονία έχει. Το βλέπεις και ηρεμείς. Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι τίποτα. Και να δεις όταν το υφαίνεις πως ηρεμείς. Ναι. Γιατί εκείνη την ώρα είναι αυτό που είπα και πριν για το πολιτικό. Συντεριάζεις τα στιμόνια και το υφάδι. Αυτά θα μου τα πεις όταν θα μου δείξεις εδώ. Τελειώσαμε το μαλλί. Εδώ λοιπόν το ζεματίσαμε, μαλλί, το πλήναμε, το κρατήσαμε το πλήναμε. Αφού το ξάναμε λοιπόν. Όχι το καημένο, το λυπάμαι το τώρα. Το τοποθετούμε σε αυτά τα εργαλεία εδώ. Τα λανάρια. Τα λανάρια. Πω. Έτσι, κοιτάξτε, είναι παλαιά λανάρια αυτά που κρατώ. Έτσι. Μας τα έχουν κάνει δωρεά στο σύλλογο. Είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Λοιπόν, έχει επάνω μικρές προκούλες. Τις πρόκες, ε. Ναι. Τώρα είχα βάλει πριν λίγο μαλλί, θα βάλω και τώρα για να δείτε, πώς αφού έξανα λίγο το μαλλί εδώ, θα μπει, βλέπετε πόσο ανακατωμένες είναι οι ίνες του μαλλιού, είναι σαν τζίβα, οπότε αυτό το πράγμα το ανοίγουμε, το ξεχωρίζουμε, το ξένουμε. Μάλιστα ο Ευρυπίδης, αν δεν κάνω λάθος, είχε γράψει μία τραγωδία η οποία... ή ο Ευρυπίδης ή ο Σοφοκλής Κωμωδία, αυτό δεν το θυμάμαι. Ελεγόταν εξάντριε, αυτές δηλαδή που ξένουν. Ήταν το υπηρετικό προσωπικό του σπιτιού, ήταν δουλειά του υπηρετικού εξάντριε, προσωπικού αυτή. Ναι. Ακριβώς, η οποία έχει χαθεί. Ναι. Λοιπόν, το έργο έχει χαθεί, ναι. Ναι, το έργο αυτό έχει χαθεί. Και παίρνουμε αντίθετα τα λανάρια, βλέπετε πώς τα κρατώ, αντίθετα, και αρχίζουμε σιγά σιγά να λανάρουμε. Θα δείτε σε λίγο πώς αυτές οι ίνες που ήταν ανάκατες και μπερδεμένες πλέον... Αυτό μας φαινόταν τζίβα. Ναι. Αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε τάξη. Έτσι. Οι τάξεις. Αυτό είναι και του σύμπαντος όλη η ιστορία. Έτσι, πώς το χάος... Ακριβώς. Έρχεται σε τάξη. Ακριβώς. Και αφού λοιπόν τα λανάρουμε πολλή ώρα και τα φτάσουμε σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό ή που θέλουμε κιόλας, έτσι. Σε αυτό που είναι ικανοποιητικό για να μπορεί να τραβιέται, να είναι παράλληλες μεταξύ τους οι ίνες, όπως βλέπετε εδώ τώρα, είναι σχεδόν παράλληλες. Θέλει κι άλλο βέβαια, αλλά για να μην φάμε το χρόνο μας αυτό, θα σας δείξω ένα έτοιμο εδώ, λαναρισμένο. Μάλιστα. Πώς γίνεται. Αυτό είναι πλέον έτοιμο λαναρισμένο μαλλί. Καλά είναι. Έχουν υπέροχα, μπει. Έτσι, η αίσθηση είναι υπέροχη. Έτσι, δεν το και έχει και μυρωδιά. Δηλαδή όλες οι αισθήσεις λαβαίνουν χώρα. Και σιγά η αφή, ακριβώς. Το μάτι, η όραση, έτσι. Η όσφρηση. Ναι. Καλά, γεύση να πεις, δεν το τρως εδώ, έτσι, και ναι, όλες οι αισθήσεις, και η ακοή, γιατί όλο αυτό που ακούσαμε να γίνεται... Ακριβώς. Γι' αυτό και το τραγούδι πριν, τάκου, τάκου, αργαλιός μου, ακούμε πώς λειτουργεί ο αργαλιός, ο ήχος του αργαλιού. Και εδώ λοιπόν είναι πολύ εύκολο τώρα που οι ίνες είναι παράλληλες μεταξύ τους, να αρχίσουμε σιγά σιγά να στρίβουμε και να φτιάχνουμε το νήμα, την κλωστή. Τραβώντας σιγά σιγά έτσι και φτιάχνοντας το νήμα. Το οποίο νήμα είναι πάρα πολύ δυνατό, δηλαδή αν το κάνεις έτσι, βλέπεις, δεν κόβεται με τίποτα. Δεν είναι κλωστούλα. Ακριβώς. Γιατί εδώ τώρα, από αυτό μπορείς να κάνεις, ανάλογα βέβαια με τις ίνες που έχεις, μπορείς να κάνεις τιμόνι ξέχωρα και υφάδι ξέχωρα. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Υπέροχο είναι. Οπότε πάμε στις υλακάτες. Λοιπόν, και τώρα πάμε στην πανάρχια λέξη μας. Ακριβώς. Την υλακάτη που μέχρι σήμερα ακόμα χρησιμοποιείται. Η λέξη. Η λέξη χρησιμοποιείται και μάλιστα στη Μήλο την λένε αλεκάτη, δωρικά. Έτσι. Αυτή είναι η υλακάτη. Νάτι. Και η υλακάτη σημαίνει ένα μακρύ ξύλο. Οτιδήποτε σε μακρύ ξύλο λέγεται υλακάτη. Θα μπορούσε να είναι ένα απλό ξύλο, έτσι,
ένας ακριβώς. Ένα σκύλο. Έχω φέρει εδώ ένα ξύλο. Απλό μακρύ ξύλο που δεν έχει σφοντήλια πάνω. Μάλιστα. Το οποίο... Και το αδράχτη, πολλές φορές το λένε και αυτό οι λακάτοι, επειδή είναι ένα μακρύ ξύλο. Το οποίο ανάλογα με την τέχνη, την, ναι. ακόμα και την οικονομική δυνατότητα του καθενός, έτσι το έδινε να το σκαλίσουν. Έτσι. Έτσι. Αυτό εδώ είναι νεότερο. Έτσι, εδώ μπροστά έχει ρόδακες, mm-hmm. που είναι σύμβολα και αυτά. Εδώ πίσω έχει το σταυρό, mm-hmm. σταυρούς. Επίσης αυτό εδώ, αυτό είναι πιο παλιό, είναι αυθεντικό. Mm-hmm. Είναι σαν φύλλο, αυτό σαν φύλλο του Διονύσου είναι αυτό το κομμάτι. Ναι, ε. Εμένα μου θυμίζει πολύ αυτό και τα ακροκέραμα. Ναι, και ακροκέραμα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα σκάλιζαν οι βοσκοί για τις αγαπημένες τους και γράφανε και τα μονογράμματά τους απάνω. Ίσως και των γυναικών. Ναι, που θέλανε. Μπορεί και των γυναικών. Και τους τα χαρίζανε για να τους υφάνουν. Ναι, τα φρικιά. Εγώ θα σου το πω και λίγο πιο πονηρά. Ένα τέτοιο δώρο ίσως μαρτυρούσε το ερωτικό ενδιαφέρον σωστά. κάποιου προς κάποια. Ήταν ραβασάκι εντός εισαγωγικών. Ακριβώς. Ναι. Και... Μπορούσε να μην είχε δυνατότητα να τη το πει, αλλά δίνοντάς της ένα έτσι. Τέτοιο δώρο ή σκαλίζοντας ένα δώρο ακριβώς. για αυτήν, ήταν εκδήλωση έρωτος. Ναι. Ή ενδιαφερόντος, πάση περιπτώσει. Έτσι. Ναι. Και μετά λοιπόν την Λακάτη που δένουμε επάνω, όπως βλέπετε, το μαλλί που το έχουμε λανάρει για να μπορεί να τραβηχτεί και να τυλιχτεί, που στο αδράχτη. Αυτό είναι το αδράχτη. Το αδράχτη αποτελείται από δύο μέρη. Το ξυλαράκι αυτό, την Ηλακάτη που λέμε, mm-hmm. έτσι, ή άδραχτο, γιατί αδράχνει το μαλλί και έχει εδώ μια εγκοπή που πολλές φορές, όταν το για να το γυρίσουμε, μάλλον όταν έχουμε γνέσει πολύ, το... Δένουμε εδώ πέρα, έτσι, για να μην φύγει. Για να μην μας φύγει, αφού το τυλίξουμε, και το σφοντήλι. Και το σφοντήλι. Το σφοντήλι, και αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Μάλιστα, ο Πλάτωνας, στο μύθο του Ηρώς, που είναι στο τελευταίο βιβλίο της Πολιτείας, αναφέρεται στο αδράχτη με το σφοντήλι για να περιγράψει την κίνηση του σύμπαντος. Όντως. Και είναι πάρα πολύ πραγματικά συγκλονιστικό πώς γυρνάει σαν σβούρα το αδράχτη με το σφονδύλι και έτσι είναι σαν να γυρίζει το σύμπαν. Το σύμπαν. Και να τυλίγεται, να συσχετίζεται ακριβώς. το ένα σώμα με το άλλο, γιατί όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Και με την κίνηση. Μάλιστα. Αυτή την κυκλική, την ουράνια κίνηση. Ωραία. Σε λίγο θα πάμε και στο κυρίως θέμα της εκπομπής, που είναι φυσικά ναι, ο αργαλιός. Αλλά πριν ναι. να σας δείξω και για το μετάξι. Τα μετάξια, γιατί... τα κουκούλια. Ακριβώς, δεν είπαμε. Το μετάξι είναι και αυτό ζωικό υλικό. Ο μεταξοσκόλικας κάνει αρκετές μέρες για να φτιάξει το κουκούλι του. Και μετά το τρυπάει, όπως βλέπετε εδώ. Το έχει τρυπήσει για να βγει. Αφού πάρουμε το κουκούλι από το μεταξοσκόλικα, κυρίως δεν τον αφήνουν να το τρυπήσει. Και το βάζουν, το κάνουν αναπίνηση, το λένε. Είναι μια αρχαία λέξη η αναπίνηση. Την βρήκα στον Αριστοτέλη, στο Περιζώον. Αναφέρεται σε μια κόα που ανακάλυψε την αναπίνηση. Εγώ όμως προσωπικά δεν πιστεύω ότι η αναπίνηση ήταν εις βάρος ενός ποιότητας, ζωηφίου, ναι. να το πω έτσι. Δηλαδή, θα έπαιρνε ποτέ μια Ελληνίδα να βράσει τα κουκούλια για να πάρει το νήμα. Πιστεύω ότι είχαν μελετήσει πάρα πολύ τις ημερομηνίες και είχαν βρει τον τρόπο να κάνουν αναπίνηση. Έτσι, δηλαδή... να ξετυλίγουν τις ίνες του μεταξιού χωρίς να σκοτώνουν πειράξουν το ζώο. Το μεταξοσκόλικα. Που βέβαια όταν ετοιμάσει το κουκούλι του μετατρέπεται σε αυτήν την λεγόμενη ψυχή, τη λευκή πεταλούδα, όπου με αυτήν συμβολίζεται και η ψυχή του ανθρώπου, με τη διαδικασία δηλαδή που έχει η σειροτροφία μας. Έτσι, πώς ξεκινάει σαν ένα σκουλίκι και μετατρέπεται σε ψυχή. Και πώς τα άσχημα μπορεί να γίνουν όμορφα ή να είναι και ακριβώς. όμορφα ανάλογα με το πότε τα βλέπεις και πώς τα βλέπεις. Όλα αυτά στο τρίτο μέρος. Ωραία.
τάχει με τα χίλια δυο στολίδια. Όπου η φαίνη στα αργαλιό να κοζουλάθουνε θέλει τα κοπέλια στο χωριό. Κι όλη μέρα τακ 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 τουκ 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 το πέταλο σου κάνει και το πανί σου κι απαντήσου σε πειρασμό με βάνει. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολύμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολύμανση. Εμένα δεν μου έχει έρθει ο ουρανός σφονδύλι, με αυτά που ακούω, αυτό είναι το σφονδύλι και αυτή είναι η έκφραση, έτσι, όταν τα πράγματα δεν σου ερχόντουσαν καλά. Αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ο πρώτος που μιλάει για αργαλιό, φυσικά είναι πάντα ο παππούς μας, ο Όμηρος. Ο Όμηρος αναφέρει για πρώτη φορά τον αργαλιό και μάλιστα τον λέει ιστό, όπως σας είπα, και έτσι λεγόταν έως και τον 5ο αιώνα π.Χ. Τον μνημονεύει Συχνάκης, τόσο στην Ιλιάδα, αλλά κυρίως στην Οδύσσια. Από την αρχαιότητα είναι γνωστό λοιπόν το Ιφαίνιν. Ο Τηλέμαχος λέει στη μητέρα του Πινελόπη, τη βασίλισσα Τσιθάκης, το όνομα της οποίας τιμολογείται από το Πινίον, δηλαδή έχει σχέση με την ύμφαση, και η ίδια ξέρετε τα τεχνάσματα που έκανε με τον αργαλιό της. «Μον σπίτι τώρα πήγαινε να κάτσεις στις δουλειές σου, στη ρόκα και στον αργαλιό και βάλε και τις σκλάβες, τις δούλες για το ξένιν». Τον αργαλιό της έστησε, η Πινελόπη, στον πύργο της να υφάνει διπλό ψηλόδιαστο σπανί. Κύφαινε τότε το πανί τα τέλειο το λιμέρα και με το φως δουλεύοντας το ξύλωνε στην νύχτα. Ράβε, ξύλωνε. Η έφραση έχει μείνει παροιμιώδες από τότε. Αλλά και καλυψώ, άλλη νύφη, άλλη θέαινα, και αυτή, μολόχρυση σαΐτα τον αργαλιό της ύφαινε και γλύκο τραγουδούσε, γιατί τα κορίτσια, οι κοπέλες όταν ύφαιναν τραγουδούσαν κιόλα. Στην Ιλιάδα, η Ήρης είναι αυτή η οποία πηγαίνει στην ωραία Ελένη, στην Τρία, και στην κάμαρη τη βρήκε κύφαινε, σκουτί στον αργαλιό της, διπλόφαρδο και άλικο, και ξόμοιαζε παλικαριές, όπου είχαν οι αργίτες κάνει χαλκοθώρακες, κυτρώες γαλογατάδες. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι ο αργαλιός έχει περάσει από τον Όμηρο στην τραγωδία και από την τραγωδία στη δημοτική μας ποίηση. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων της ψυχής του Έλληνος. Παππούς της τραγωδίας είναι ο Όμηρος και του θεάτρου και του διαλόγου και της δημοκρατίας και άλλων 50-60 τεχνών. Από την τραγωδία πήραμε στοιχεία και κάναμε θέατρο και κάναμε δημοτικό τραγούδι. Και από το δημοτικό τραγούδι περάσαμε στο ρεμπέτικο, περάσαμε στο λαϊκό τραγούδι, που σε όλα αυτά μέσα υπάρχει η Φάντρα, η όμορφη κοπέλα που γίνεται ακόμα πιο όμορφη όταν υφαίνει και όταν φοράει τα παραδοσιακά της χρώματα και σύμβολα.
Και εδώ με τη φίλη μου, τη Μαρία της Γουρού, έχουμε φτάσει στο επίμαχο σημείο να μας δείξει αυτό το υπέροχο οικιακό εργαλείο, τον αργαλιό. Αλλά πρώτα νομίζω ότι ξεχάσαμε ένα ακόμα βασικό υλικό, το βαβάκι. Ακριβώς. Χαθήκαμε εκεί στο μαλλί, ναι. Γιατί έχει πολλά θέματα. Και το βαβάκι έχει τα θέματά του. Και αυτό, εδώ σας έχω φέρει αυτά τα δύο κλονιά που έχει απάνω τις κάψεις του βαβακιού, όπως βλέπετε. Και εδώ, κάθε κάψα μέσα έχει και σποράκια. Θα πρέπει λοιπόν να το ξεκουκίσει κάποιος, να μαζέψει όλο αυτό το βαμβάκι και να αρχίσει μετά να το ξένει, να το γνωρίζει. Όλη τη διαδικασία πάλι... Τα ίδια. Τα ίδια, ακριβώς. Στην ουσία η διαδικασία περίπου είναι η ίδια για κάθε υλικό, άσχετα με το τι υλικό έχουμε. Ακριβώς. Σήμερα το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ για το στιμόνι και το υφάδι βέβαια, αλλά κάνει πολύ δυνατό στιμόνι. Έχουμε, ας πούμε, όταν θέλουμε να υφάνουμε ακόμα και κυλίμι που έχει υφάδι μάλινο, βάζουμε στιμόνι βαμβάκι από βαμβάκι. Επίσης, εδώ σας έχω ένα πολύ ωραίο ταγαράκι, που είναι βαμβακερό, με ξόμπλια πάνω. Υπέροχο. Έτσι. Και εδώ σας έχω ένα άλλο ύφασμα, το οποίο... είναι πάρα πολλών ετών. Και λέω πάρα πολλών ετών, γιατί το έχει φτιάξει η κυρία Ιωάννα Πρωίου από την Ικαρία, η οποία σήμερα είναι περίπου 108 ετών. Τι να πούμε τώρα, να τα 200 η γυναίκα. Και το έχει κάνει, υπέροχο. Ναι, και μας το χάρισε στο σύλλογο. Είναι από τα πρώτα της η Φαντά, που είχε μαζέψει εδώ πολλά περάσματα. Τώρα... είναι με διάφορες τεχνικές που γίνονται στα μητάρια, στα περάσματα. Και αναλόγως με τα πατήματα, κάνεις και το σχέδιο. Τώρα, άμα σου πω εγώ, από πού πάει και ψωνίζει σχέδια αυτή η γυναίκα, σε ποια δεξαμενή του σύμπαντος πηγαίνει και βρίσκει αυτά τα πανάρχια σύμβολα, ρόμβους, τετράγαμα, εδώ πέρα τι είναι, σταυρί του Διονύσου, και άλλοι ρόμβοι εδώ, πολύγωνα, κυμάτια... Κοίτα εδώ τι έχει κάνει. Έχει όλη την ελληνική μυθολογία και όλη την ελληνική κοσμοθέαση την έχει περάσει χωρίς να τις τα έχει διδάξει κανείς. Έτσι. Χωρίς να τα έχει διαβάσει κάπου. Ακριβώς. Τα βρήκε μόνη της. Τα βρήκε μόνη της. Βρήκε μόνη της τα περάσματα. Και μάλιστα εδώ έχει το συγκεκριμένο σχέδιο, αυτό με το ρόμβο, το οποίο έχουμε κι εμείς σαν σύμβολο στις Λακάτιες, το λογότυπό μας. Και μάλιστα εμείς το πήραμε από την οικία του Διονύσου στο Δίον. Ναι, γιατί το ρόμβος είναι κατεξοχήν θρακικό σύμβολο, ναι, των ιερέων του Διονύσου. Ναι. Ναι. Επίσης... να πω ότι ρόμβος λεγόταν ο ποταμός Εύρος πριν ονομαστεί, ονομαστεί Εύρος. Δεν ήξερα αυτό. Ναι, ναι. Ρόμβος ήταν το προηγούμενο όνομά του. Τι σπουδαίο πράγμα. Ναι. Και μάλιστα στον ορφικό ύμνο του Ηλίου και του Απόλλωνος μιλάει για τη ρομβοειδή κίνησή τους. Έτσι. Έτσι. Συγκλονιστικό. Ναι, ακριβώς. Και φτάσαμε στην μεγάλη ώρα και στιγμή για την αφεντιά του έγινε αυτή εδώ η εκπομπή. Ναι. Θέλω να με ξεναγήσεις σε αυτό το πανάρχιο εργαλείο που το βλέπω και με πιάνει δέος, κυρίως γιατί με αυτό το πραγματάκι το σπίτι μου μπορούσε να ήταν αυτόνομο και να μην εξαρτώμε από τη μόδα που κάθε Ιταλό, Γερμανό, Γαλλό, Άγγλος θα φέρει στην τούρθε και έφερε. Άρα θα φτιάξω εγώ την δική μου, όπως εγώ την θέλω, όπως εγώ τη γουστάρω, με τα σύμβολα που εγώ θέλω, τα χρώματα που εγώ θέλω, γιατί έτσι θέλω. Και γιατί έχω αυτές τις ανάγκες, όχι άλλες. Γιατί το να φοράμε ό,τι διαλέγει ο κάθε μόδιστρος είναι μία από τις μορφές της παγκοσμιοποιήσεως. Που αυτό εδώ το πραγματάκι μπορεί να την ακυρώσει, να την αλλοιώσει και να την διαλύσει. Ακριβώς. Ξενάγησέ μας λοιπόν σε αυτό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε έναν αργαλιό, ο οποίος είναι επιτραπέζιος και χειροκίνητος. Δεν είναι οποδοκίνητος που έχει τις πατήθρες. Επίσης, το χτένι του δεν είναι αιωρούμενο, όπως είναι του παραδοσιακού μας αργαλιού. Είναι δεμένο κάτω, από κάτω το πέταλό του, που λέμε, έτσι. Και χτυπιέται από κάτω. Αυτό γιατί. Αυτός ο αργαλιός προέκυψε, είναι κυρίως βιομηχανοποιημένος αργαλιός. Γιατί εδώ γίνεται μία κίνηση να έρθει να χτυπήσει το πέταλο και μετά η φάντρια πρέπει να το πάει πίσω. Γι' αυτό λέω ότι είναι βιομηχανοποιημένος.
Ενώ στον δικό μας τον παραδοσιακό, το πέταλο αιωρείται. Δηλαδή κάνει μία κίνηση η υφάντρια. Το φέρνει και αυτό πάει μόνο του πίσω. Δεν κάνει δύο κινήσεις. Για μια υφάντρια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τόσες ώρες, οι κινήσεις, οι ώρες, τα λάθη. Ναι, τα λάθη, η κόπωση. Ναι, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι αυτό εδώ το εργαλείο που τώρα είναι ένα μικρό επιτραπέζιο εργαλείο, είναι τώρα. Συνήθως τα εργαλεία, τα αργαλιά ήταν μεγάλα. Άσχετα αν φαίνανε 60 πόντους. Ήταν μεγάλα τα δοκάρια που φτιαχνόταν οι αργαλοί. Και όλο αυτό το σύστημα έπρεπε να το κινήσει η υφάντρια. Έπρεπε δηλαδή όλο αυτό το σύστημα να κινηθεί με τη δύναμή της. Δεν έπαιρνε βοηθό εδώ που τα λέμε. Όχι. Έτσι, μόνη της, ό,τι κάνεις μόνη της. Ακριβώς. Καμιά φορά έχουμε δει και σε φωτογραφίες μάνα και κόρη μαζί. Ναι, έτσι. Μπορεί να κάθονται δίπλα-δίπλα όταν ο αργαλιός είναι πολύ φαρδής εκεί και έχουν να υφάνουν ένα χαλί ή έχουν να υφάνουν ένα κυλίμι φαρδί και δεν θέλουν, γιατί μπορούσαν να υφάνουν κυλίμια τα οποία ήταν τρίφυλλα. Τα λέμε. Δηλαδή, έφτιαχνες το ίδιο σχέδιο τρεις φορές και το έραβες. Mm-hmm. Που και αυτό έχει το συμβολισμό του, το τρία. Το τρία. Υπήρχαν όμως και αργαλοί που ήταν πολύ φαρδείς και έτσι αναγκαστικά έπρεπε να καθίσουν δύο και τρεις υφάντριες μαζί για να υφάνουν αυτό το μεγάλο έργο. Επίσης, να πούμε ότι τα έργα της υφαντικής, οι πράξεις λέγονται έργα. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχουμε την Αθηνά Εργάνη. Όσο για το πανίον, μας προκύπτει από τον Πάνα. Γιατί ο Πάνας εφήβρε την υφαντική τέχνη και τη χάρισε στην Αθηνά. Ο Πάνας ήταν ο μεγάλος εφευρέτης. Εφήβρε και τον αυλό του Πανός, τον χάρισε στον Απόλλωνα. Εδώ βρήκε λοιπόν το πανίον και το χάρισε στην Αθηνά. Και η Αθηνά το δώρισε, το δίδαξε στους ανθρώπους. Η Αθηνά φέρει ένα επίθετο που δεν το ξέρουν πολύ, το αναφέρει όμως ο Παυσανίας. Τη λέει Αθηνά Πανίτη. Πανίτη. Ακριβώς. Από το πανίον. Γιατί πολλοί σήμερα, και το έχω ακούσει πολλές φορές, το πανί δεν το θεωρούν ωραία λέξη. Η λέξη πανί στα αρχαία λέγεται πινίον. Είναι ιωνική. Να και Πινελόπη. Ακριβώς. Και πανίον είναι δωρική. Έτσι μας έχει φτάσει σήμερα, δωρική. Με τη δωρική της ενδυμασία. Και προφορά. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για τον αργαλιό και θα πούμε τώρα τα μέρη του αργαλιού. Τα μέρη. Ξεκινάμε από τους δύο ρόλους, τον εμπρόστιο και τον πίσω. Ή αντιά. Γι' αυτό σε μερικά μέρη, τον λένε αντιά. Ακριβώς. Γιατί στην ουσία τι είναι. Δύο αντιά είναι. Δύο αντίθετα. Ακριβώς. Να μπρος, ένα δύο πίσω. Αντίθετα. Και όπως έχω εδώ θα σας δείξω. Είναι δύο ρόλοι. Θα βγάλω τα εδώ για να σας δείξω περίπου πώς είναι. Είναι δύο ρόλοι. Στον έναν είναι τυλιγμένο το στιμόνι μας, που έρχεται από πίσω, μπροστά για να το υφάνουμε. Και στον άλλον τυλίγουμε το υφασμένο πανί. Αυτός είναι ο αργαλιός στην ουσία. Να σου πω και κάτι πάνω εδώ. Τα υφαινόμενα είναι τα φαινόμενα. Τα φαινόμενα ακριβώς. Γι' αυτό έτσι. Δεν λέγεται μόνο υφαίνω, αλλά και φαίνω. Και φαίνω. Φαίνομαι. Ακριβώς. Φαίνομαι, δηλαδή λάμπω, έχω φως. Ακριβώς, σχετίζεται με το φως. Και αφού λοιπόν έχουμε τα δύο βασικά του αργαλιού, το μπρος αντί, και το λέμε μπρος αντί γιατί είναι μπροστά στην υφάντρα που υφαίνει, και το πίσω αντί γιατί είναι πίσω από την υφάντρα, πίσω δηλαδή, στο πίσω αντί είναι τυλιγμένο το στιμόνι μας και στο μπρος αντί είναι τυλιγμένο το πανί μας. Αυτό που φαίνουμε και φαίνεται, γιατί πριν δεν φαινότανε. Μετά που θα το φάνουμε... Θα το δούμε κιόλας. Ακριβώς. Θα δούμε τα έργα μας. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν τα στιμόνια και το υφάδι. Έτσι. Τα στιμόνια είναι τα νήματα αυτά που έχουν την ίδια τάση. Πρέπει να είναι δηλαδή το ίδιο τεντωμένα. Και τα οποία περνάνε μέσα από το χτένι μας, που το χτένι είναι πάνω στο πέταλο, δηλαδή... Πάνω σε αυτό το ξυλόχτενο μπαίνει το χτένι, έτσι. Και πίσω, εδώ, είναι τα μυταρόξυλα που κρέμονται, απάνω περνάνε τα μυτάρια. Mm-hmm. Τα μυτάρια παλιά φτιαχνόταν από νήμα. Υπήρχαν ειδικές
γυναίκες στο χωριό, άλλες ήταν αυτές που γνέθαν, άλλες ήταν αυτές που φτιάχνανε το διασίδι για να μπουν τα στιμόνια και άλλες ήταν αυτές που φαίνανε. Και τώρα θα σου πω εγώ ότι αυτό είναι ένα κούρδισμα. Ακριβώς. Έτσι, ένα χόρδισμα. Ακριβώς. Είναι, το οποίο προσομοιάζει και στα μουσικά όργανα. Δηλαδή, να και η τέχνη της μουσικής μέσα εδώ. Ακριβώς. Έτσι, πώς χορδίζεις τη λύρα, την κιθάρα, το πιάνο, τις χορδές τους. Είναι ακριβώς η ίδια λογική, μόνο που εκεί πέρα το έργο σου είναι μουσικό, εδώ το έργο σου είναι υφαντικό. Ακριβώς. Και μάλιστα τώρα μου κούρδισες λίγο τη δική μου χορδή, γιατί όταν ήμουν μικρή ήθελα να μάθω πιάνο. Αλλά δεν μπορούσαμε να πάρουμε πιάνο στο σπίτι, ήταν ακριβό. Και τελικά βρήκα τη λύση. Έμαθες πιάνο στον αργαλιό. Αυτό σκεφτόμουν πάρα πολλές φορές. Λέω, κοίταξε να δεις, τελικά ήταν κάτι σχετικό. Ναι. Αφού λοιπόν το νήμα μας το περάσουμε και το τυλίξουμε πάνω στα μασούρια, τότε σιγά σιγά τραβάμε πολλές κλωστές και κάνουμε το διάσημο. Το διάσημο είναι ολόκληρη διαδικασία που θα έπρεπε να τη δούμε για να καταλάβει κάποιος. Την κάνανε και στους δρόμους, την κάνανε σε πλατείες. Πήγανε κάποιους πασάλους με συγκεκριμένη θέση. Δεν ήταν τυχαία η πάσαλη βαλμένη. Είναι το λεγόμενο διασίδι. Ακριβώς. Και εκεί περνούσαν γύρω-γύρω το νήμα για να το βάλουν σε τάξη. Να την πάλι η τάξη. Την είχαμε στις ίνες, τώρα την έχουμε στο νήμα. Το νήμα για να μπει και να ντύσει τον αργαλιό πρέπει να είναι σε τάξη. Και ποιο νήμα? Το στιμόνι. Γιατί εάν δεν έχεις σε τάξη το στιμόνι σου, δεν μπορείς να υφάνεις. Το υφαντό σου δεν θα βγει ωραίο. Δεν θα έχει αρμονία. Και εκεί πάλι χρειαζόταν όλο το χωριό, όλες οι γυναίκες του χωριού. Ακριβώς. Γιατί το διασίδι μπορούσε να γίνει σε ένα κοινόχρηστο χώρο, ακριβώς, σε ένα χωράφι, σε μια πλατεία, σε ένα δρόμο και ερχόντουσαν διάφορες γυναίκες να το στήσουν. Δεν ήταν δουλειά μιας γυναίκας πια αυτό. Και γιατί γινόταν έτσι? Μιας γειτονιάς ήταν. Ακριβώς. Γιατί μια γυναίκα ήταν δύσκολο να το κάνει μόνη της. Επομένως, τι γινότανε με τα πολλά χέρια? Σήμερα φτιάχναμε το δικό μου διασίδι. Αύριο θα φτιάχνα το δικό σου διασίδι. Και έτσι όλες μαζί, παρέα, φτιάχνανε τα διασίδια τους για να υφάνουνε. Λοιπόν, αφού λοιπόν γίνει αυτή η διαδικασία του διασιδιού και μπει το πισαντί, ο πίστιος ρόλος, στον αργαλιό, αρχίζουν τα περάσματα, τα λεγόμενα. Περνάμε πρώτα τα μυτάρια μας, που είναι σαν να λέμε βελόνες που περνάει το νήμα από μέσα, αλλά είναι πολλές. Και μετά, αφού περάσουμε τα μυτάρια, που μπορεί να είναι 2 τελάρα μυταριών, 4 τελάρα μυταριών, 6 τελάρα μυταριών, 8 και πάμε στα βιομηχανοποιημένα, 10, 12, 24 και για να φτιάξουν τα βιομηχανοποιημένα υφάσματα. Μία υφάντρια μπορεί, κατά την άποψή μου, να υφάνει μέχρι 6, άντε και 8 βία, αλλά αυτό θα είναι πολύ δύσκολο για αυτήν, στην ουσία ταλαιπωρεί τον εαυτό της. Πολύ ωραία οι φαντά βγαίνουν και με τα 2 τελάρα, πολύ ωραία οι φαντά βγαίνουν και με τα 4 τελάρα. Εγώ μέχρι εκεί είμαι ικανοποιημένη, γιατί μου αρέσει η απλότητα. Όπως λέει και ο Πλάτωνας στον Κρατήλο, απλούν το αληθές. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, με αυτά τα απλά λόγια, αλλά όχι απλοϊκά λόγια, τέλειωσε και αυτή εδώ η εκπομπή Αρχείων Πολιτισμού. Μια εκπομπή που έχει σαν στόχο να σας ρίξει λίγο νεράκι στο μήλο του μυαλού. Και μόλις πάρει αυτή τη στροφή το μυαλό σας, τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μόνοι σας. Μην ξεχνάτε πως εργαλείο της αυτονομίας, της οικίας, είναι ο αργαλιός. Γεια σας.